Καταρχήν είμαστε πάρα πολύ ευτυχείς που βρισκόμαστε σήμερα ξανά εδώ μετά από ένα χρόνο στην φοβερή αυτή εκδήλωση που κάνει η Πανελλήνια Ομοσπονδία ΠΟΣΠΙΕΦ και είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι γι' αυτό. Γιατί φέτος το 2019 θα είναι μια ενεργειακή χρονιά. Μεγάλες αλλαγές θα γίνουν φέτος, θα σηματοδοτήσουν μια νέα εποχή για την ενέργεια και δι' για τα φωτοβολταϊκά. Και η προσπάθεια όλων στην ανάπτυξη καινούργιων θέσεων εργασίας και στην ανάπτυξη του κλάδου είναι πάρα πολύ σημαντική. Και έτσι και εμείς, από τη δικιά μας την πλευρά, σας Σπυρόπουλος ΑΕ, έχουμε το καθήκον από την εμπειρία την οποία έχουμε αποκομίσει όλα αυτά τα χρόνια ως μια εταιρεία, σημαντική εταιρεία του κλάδου, να βοηθήσουμε στο κομμάτι αυτό και να βοηθήσουμε έτσι ώστε να έχουμε και ανάπτυξη και νέες θέσεις εργασίας. Γεια σας και από μένα, δεν σας κουράσω πολύ. Καταρχήν, πριν ξεκινήσω, θέλω να ευχαριστήσω πάρα πολύ την Ομοσπονδία που μας φιλοξενεί, που μας δίνει και την ευκαιρία για αυτό το βήμα και εμείς όπως μπορούμε τη στηρίζουμε. Να ευχαριστήσουμε και πάρα πολύ και για τα ωραία πράγματα που μας είπε ο κύριος Διευθυντής, ο κύριος Μπίσκας, και είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον πράγματα τα οποία συζητάγαμε πριν από πάρα πολλά χρόνια στις αίθουσες των πανεπιστημίων, τις οποίες έχω την τιμή να έχω βγει και εγώ περίπου στην ίδια χρονολογία με τον κύριο Μπίσκα, να υλοποιούνται τουλάχιστον μετά από 11 χρόνια. Είναι τουλάχιστον ελπιδοφόρο, αν και μπορεί να φαίνεται σε όλους πάρα πολύ περίπλοκο. Είναι δυστυχώς ή ευτυχώς το μοντέλο το οποίο εφαρμόζεται εδώ και πολλά χρόνια σε ευρωπαϊκό επίπεδο και όσο προχωράμε σε μια ευρωπαϊκή έτσι, ενοποίηση, ενεργειακή, είναι πράγματα τα οποία θα πρέπει να συμμετέχουμε και εμείς. Και σίγουρα στην αρχή κάνουν μεγάλο σοκ, αλλά αργότερα, σιγά σιγά, είναι προς όφελος όλων. Σιγά σιγά. Τώρα, όσον αφορά και τη δικιά μας την εταιρεία, είναι ελπιδοφόρο που ξαναξεκινάει η αγορά των φωτοβολταϊκών μετά από ένα τόσο μεγάλο διάστημα απουσίας λόγω των πραγμάτων των οποίων έχουν γίνει και είναι ήδη γνωστά. Μετά από όλο το στήσιμο το νομοθετικό, σίγουρα τα καινούργια αυτά πάρκα χρειάζονται και κάποιους νονούς να τα φτιάξουν. Οπότε και εμείς με την ιστορία που έχουμε θα μπορούμε να βοηθήσουμε και σε αυτό το κομμάτι με την εμπειρία την οποία κατέχουμε. Ήδη από το 2004 η εταιρεία έχει ξεκινήσει. Έχει να επιδείξει ένα σημαντικό πορτφόλιο έργων. Είναι μια καθαρά ελληνική εταιρεία η οποία έχει ξεκινήσει από την Πάτρα και έχει επεκταθεί με τα υποκαταστήματά της όλη την Ελλάδα. Έχει κατασκευάσει γύρω στα 35 ΜΒ μέχρι σήμερα, μόνο φωτοβολταϊκά. Ο ιδιοκτήτης και πρόεδρος της εταιρείας, ο κ. Σπυρόπουλος, είναι και παραγωγός, από τους πρώτους παραγωγούς, από τότε είχε ένα όραμα. Και μετά από το 2015 και μετά που έπεσε πάρα πολύ η κατασκευή, έχουμε μπει στην συντήρηση, έχοντας ένα μεγάλο πορτφόλιο έργων στα φωτοβολταϊκά, στην ηλεκτρομηχανολογική συντήρηση, στα 150 ΜΒ και στα παρελκόμενα, που αυτό μας δείχνει, μας επιτάσσει, δηλαδή πλησίματα, χορτοκοπές, μια τάξη των 600 ΜΒ. Έχουμε επεκταθεί γενικά στα χρόνια αυτά και στις λοιπές ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις και σήμερα είμαστε στην ευχάριστη θέση να απασχολούμε σε μια δύσκολη για την χώρα περίοδο αρκετά ελληνικό επιστημονικό προσωπικό και εμείς. Με τα χρόνια, όπως προείπα, το να μείνει κανείς κάτω στην Πάτρα ήταν πολύ δύσκολο, διότι έχει κλείσει και η Πελοπόννησος, όπως γνωρίζετε, και για να μπορέσουμε να προσφέρουμε υπηρεσίες σε όλη την Ελλάδα, φτιάξαμε ένα τεχνικό δίκτυο καταστημάτων, το οποίο είναι ουσιαστικά ένα δίκτυο με καταστήματα τα οποία ουσιαστικά ανήκουν στις Σπυρόπουλος ΑΕ και έχει μόνιμο προσωπικό για να είναι stand-by, για να μπορεί να είναι στο κομμάτι της συντήρησης κοντά στα πάρκα, κοντά στις ανάγκες των πελατών, ανεβαίνοντας σιγά σιγά από κάτω προς τα πάνω, από Καλαμάτα, κάτω στην Πάτρα, Θήβα, Λάρισα, Ιωάννινα και Ξάνθη. Κάθε κατάστημα λειτουργεί αυτόνομα. Η Σπυρόπουλος ΑΕ, εκτός από τα φωτοβολταϊκά, ουσιαστικά ασχολείται και με τρεις άλλους τομείς, κατασκευαστικά και ανεμογεννήτριες, μικρές ανεμογεννήτριες, οι οποίες δυστυχώς δεν έχουν
το πολιτικό ενδιαφέρον το οποίο... περιμένουμε. Περιμένουμε και 4 χρόνια. Περιμένουμε λίγο ακόμα. Κατασκευαστικά, για να τα πούμε πολύ εντάχει, στο κατασκευαστικό κομμάτι ασχολείται και με μεταλλικά κτίρια, έχει την συμμετοχή σε μονάδα μεταλλικών κτιρίων όπου κάνει ανακατασκευές κτιρίων και είχαμε την ευκαιρία να ανακατασκευάσουμε και να φτιάξουμε πολλά κτίρια του ΚΑΦΚΑ. Στις ανεμογεννήτριες, στις μικρές ανεμογεννήτριες εκπροσωπούμε εδώ και καιρό μια Ολλανδική εταιρεία. Και ας πάμε λίγο στα φωτοβολταϊκά που μας ενδιαφέρουν, όπου ουσιαστικά συζητάμε για την κατασκευή και τη συντήρηση. Οι υπηρεσίες τις οποίες προσφέρουμε προτιμάμε να είναι όλες in-house, δηλαδή οι υπηρεσίες να είναι κατά το μίνιμουμ υπεργολαβικές. Κατά το μίνιμουμ, λέει, κατά το 99% ή αν το δυνατόν να τα κάνουμε όλα 100%, να τα κάνουμε 100% μόνοι μας. Έτσι ώστε να μπορούμε να μιλάμε με τον πελάτη μας και να τον έχουμε στο κέντρο, να ξέρει σε ποιον απευθύνεται και να ξέρει το αποτέλεσμα της δουλειάς την οποία προσφέρει. Στις υπηρεσίες συντήρησης υπάρχει πολύ μεγάλος εξοπλισμός όλα αυτά τα χρόνια για να αντιμετωπίσουμε τακτικές και επεμβατικές συντηρήσεις, να αποκαταστήσουμε βλάβες. Κυρίως ασχολούμαι, έχουμε πάρα πολύ retail, πελατολόγιο και B2B, αλλά ξεκινήσαμε με πάρα πολλούς μικρούς πελάτες, με πάρα πολύ μεγάλη διασπορά, με πάρα πολλούς μικρούς. Είναι πολύ πιο δύσκολο να διαχειρίζεται κανείς πάρα πολλούς μικρούς πελάτες από ότι έναν μεγάλο, για παράδειγμα. Οπότε γνωρίζουμε τις ανάγκες διαφορετικές του καθενός. Διαχειριζόμαστε τις εγγυήσεις, τον εξοπλισμό του και προσφέρουμε και υπηρεσίες πλησίματος, έχοντας 3 ρομποτικές μονάδες και 3 κινητές μονάδες, καθώς και υπηρεσίες χορτοκοπής όσον αφορά τη συντήρηση τα φωτοβολταϊκά πάνω, τα οποία έχουν ήδη φτιαχτεί και των οποίων θα φτιαχτούν από εδώ και μπρος. Όσον αφορά για το κομμάτι της κατασκευής, έχουμε στο πορτοφόλιό μας γύρω στα 35 MW. Οι κατασκευαστικές λύσεις είναι με το κλειδί στο χέρι, δηλαδή ουσιαστικά από τη στιγμή που έχει εγκριθεί η χρηματοδότηση, υπάρχει χρηματοδότηση, υπάρχουν ίδια κεφάλαια ή κάποιο σχήμα, αναλαμβάνουμε μέχρι και την υλοποίηση του πάρκου όλο το φάκελο. Τρέχουμε σε ανάπτυξη ήδη έργα των περίπου 150 MW, νέα έργα, τα οποία καλώς εκείνων των πραγμάτων θα υλοποιηθούν στα επόμενα το 19 και το 20. Ασχολούμαστε με νέες εγκαταστάσεις στα πλαίσια του ενεργειακού συμψηφισμού που δεν έχει περπατήσει όσο θα έπρεπε, αλλά είναι κάτι το οποίο και αυτό έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον. Η εταιρεία είναι γραμμένη στο Μητρό Επιχειρήσεων Ενεργειακών Υπηρεσιών για αρκετά μεγάλα έργα για να προσφέρει και υπηρεσίες τύπου ESCO. Και από εκεί πέρα στην κατασκευή τι αναλαμβάνουμε. Αναλαμβάνουμε ουσιαστικά στην ανάπτυξη τα πάντα, την έβρεση γης, την ανάλυση, χρηματοοικονομική ανάλυση επένδυσης, την κατάθεση ολοκληρωμένου φακέλου, αυτά τα ξέρετε, μέχρι και τη συμμετοχή σε δημοπρασία εφόσον αυτό απαιτηθεί ανάλογα με το που, σε ποια κατηγορία βρίσκεται το πάρκο. Για την κατασκευή, λόγω του ότι είμαστε πάρα πολλά και εμείς πολλά χρόνια έχοντας εμπειρία από τέτοιες εγκαταστάσεις, μπορούμε να διαχειριστούμε όλες τις κατασκευές. Έχουμε κάνει πληθώρα κατασκευών σε όλες τις τεχνολογίες, σταθερών, τράκερ, αλουμίνιο, γαλβανιζέ, μπετομπήξεις, πασαλομπήξεις, όλα τα πάντα. Οπομένως, υπάρχει μια εμπειρία σε όλες τις τεχνολογίες. Υπάρχει ένα πολύ καλό schedule management, έτσι ώστε γνωρίζουμε πόσο σημαντικό είναι να συνδεθεί το πάρκο την ώρα που πρέπει, στον χρόνο που πρέπει, ειδικά με τις προθεσμίες που υπάρχουν σε διάφορες καταστάσεις που αντιμετωπίζουμε, όπως ας πούμε τους όρους σύνδεσης και τις άλλες προθεσμίες, δηλαδή για τη σύνδεση κτλ. Ή για τις ταρίφες μέσα στο 19 για πάρκα τα οποία πρέπει να ληπτοδοτηθούν μέχρι το 19. Υπάρχει μια πολύ ισχυρή γραμμή χρηματοδότησης εταιρείας σε συνεργασία και με την Τράπεζα Πυρός αλλά και με την Εθνική Τράπεζα, έτσι ώστε να μπορούμε να αντέξουμε ένα πολύ μεγάλο όγκο έργων στην διαχείριση χρηματοοικονομικά και συνεργασία με κορυφαίους οίκους κατασκευαστών γιατί τα πάρκα τα οποία θα φτιαχτούν τώρα, παρότι ακούγεται οξύμορο αυτό, αν έπρεπε να προσέχουμε τα πάρκα με καλή τιμή μία φορά, αυτά που δεν έχουν και τόσο καλή τιμή, πρέπει να τα προσέχουμε 3 φορές, γιατί δεν θα έχουμε τη δυνατότητα και την πολυτέλεια να καθόμαστε να τα φτιάχνουμε και να τα ξαναφτιάχνουμε, επειδή τα έχουμε φτιάξει πάρα πολύ φτηνά. Δεν λέω να τα φτιάξουμε φτηνά, τα φτιάξουμε όπως πρέπει. Αλλά γι' αυτό σημασία, το υλικό έχει πάντα σημασία και το background των κατασκευαστών που προσφέρουν και τις εγγυήσεις που προσφέρουν. Υπάρχει έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό, λόγω του ότι όλα αυτά τα χρόνια έχουμε κρατήσει
και το προσωπικό το οποίο κατασκεύαζε κάποτε μπάρκα. Δεν έχουμε απώλειες προσωπικού, αλλά έχουμε απορροφήσεις προσωπικού. Τώρα, όσον αφορά για τα inverter, είμαστε πιστοποιημένοι συνεργάτες για πάρα πολλούς οίκους, συγκεκριμένα και για την ABB, την Postal, για κεντρικούς inverter, αν και τα περισσότερα πάρκα πλέον, τα μεγαβατικά, θα φτιαχτούν κυρίως με string inverter και όχι με κεντρικούς inverter όπως στο παρελθόν, αλλά έχουν να προσφέρουν πάρα πολλές λύσεις οι κατασκευαστές. Σαν εταιρεία, κάτι που κάνουμε επίσης, παρέχουμε... Παρέχουμε υπηρεσίες τεχνικού συμβούλου για ασφαλιστικές εταιρείες, για την Έργο Ασφαλιστική, την ΑΤΕΑ Ασφαλιστική και για, κυρίως για βλάβες στα φωτοβολταϊκά. Δηλαδή, αν γίνει μια βλάβη στα φωτοβολταϊκά, πηγαίνουμε σαν τεχνικό σύμβουλο για να δώσουμε μια έκθεση για το τι μπορεί να φταίει για τη βλάβη αυτή, να κάνουμε μια εκτίμηση της ζημιάς και την αξιολόγηση του ύψους της αποζημίωσης κτλ. Οπότε είναι πάρα πολύ σημαντικό και για τους πελάτες μας ότι γνωρίζουμε τι συμβουλές πρέπει να δώσουμε μετά, αν συμβεί ομιγέννητο το κακό. Εκτός από retail συνεργασίες, έχουμε και ισχυρές B2B συνεργασίες με μεγάλες εταιρείες όπως είναι η ABB, η Intracom Telecom, η Enel Green Power στην Ελλάδα, η Lidl και άλλες. Η Lidl σε επίπεδο συντήρηση υποσταθμών με συστάσεις στα καταστήματά τους, δηλαδή στην Πελοπόννησο. Οπότε έχουμε κτίσει και ισχυρές συνεργασίες εκτός από retail πελάτες και με μεγάλες εταιρείες όπου προσφέρουμε ποιοτικές λύσεις. Είναι πιστοποιημένη κατά 3 ISO η εταιρεία, αναθεωρημένα το 9001, 14001 και το 18001 και είμαστε και στη διαδικασία για το 27001 για την ασφάλεια των δεδομένων. Και έχουμε, εκτός από τις ανησυχίες που έχουμε για τα φωτοβολταϊκά, έχουμε πάρει και κάποιες βραβεύσεις για την κυκλική οικονομία και για την αηφόρο ανάπτυξη, μια που σαν εταιρεία που ασχολείται με τα φωτοβολταϊκά σκεφτόμαστε πράσινα, επιχειρούμε πράσινα και προσπαθούμε να συμβάλλουμε στην πράσινη και εμείς ανάπτυξη. Όσο επίσης και στο facility management, γιατί η αλήθεια είναι ότι και το κομμάτι το δικό μας αφορά facility management, όπου είχαμε και ήδη πάρει δύο βραβεία στο operations με την Intracom Telecom στα φωτοβολταϊκά της Πάρκα, όσο και για την συντήρηση του αεροδρομίου του Αράξου για την μέση τάση. Τώρα έχουμε δημιουργήσει και ένα site, το Energy Club, το οποίο είναι ουσιαστικά ένα κυκλώσιμο υλικό, δηλαδή χρησιμοποιημένα υλικά, κυρίως γίνεται για τις ασφαλιστικές εταιρείες, όπου κυκλοφορεί εκεί μεταχειρισμένο υλικό και μπορεί κάποιος να βρει κάτι το οποίο του χρειάζεται από την μεταχειρισμένη αγορά. Όλοι οι πελάτες μας γίνονται και μέλη του Energy Club και έχουν και ειδικά προνόμια στο site αυτό. Δεν μας τα βγάλε καλά. Τώρα, εμείς αυτό που θεωρούμε πάρα πολύ σημαντικό για εμάς είναι ότι κρατηθήκαμε μέσα στην κρίση και όχι μόνο κρατηθήκαμε σαν εταιρεία, αλλά αναπτυχθήκαμε κιόλας, αναπτύξαμε το πελατολόγιό μας, αναπτύξαμε την ισχύ μας, δώσαμε δουλειά και ευκαιρίες σε νέα παιδιά που αξίζουν τον κόπο, τις σπουδές τις οποίες έχουν κάνει να τις κεφαλοποιήσουν στη χώρα τους και να τις κεφαλοποιήσουν για κάτι καλύτερο. Έτσι και εμείς είμαστε περήφανοι που έχουμε τριπλασιάσει τα τελευταία 4 χρόνια το μόνιμο προσωπικό μας και βλέπουμε ότι θα χρειαστεί ακόμη περισσότερο, γιατί δόξα τω Θεώ η αγορά αυτή τη στιγμή ευτυχώς ξαναπαίρνει τα πάνω της και δει στο δικό μας κλάδο και ελπίζουμε κάποιος να μην της δώσει μια κλωτσιά και να ξαναγυρίσει εκεί που ήταν. Για μας, ναι. Τελειώσαμε. Για μας λοιπόν, οι άνθρωποι μας είναι το πρόσωπό μας και το πρόσωπό μας προς εσάς, τους πελάτες μας. Και σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τον χρόνο σας, ελπίζω να μην σας κούρασα παραπάνω και πάλι ευχαριστώ πάρα πολύ όλους για την...